Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τονίζει ότι στην αυλαία των Πανελλαδικών Εξετάσεων προέκυψε το συμπέρασμα πως στην περιοχή των Εξεταστικών Κέντρων της Καρδίτσας οι εξετάσεις κύλησαν ομαλά και χωρίς προβλήματα. Ελάχιστοι ήταν οι απόντες, ενώ οι υποψήφοι σε γενικές γραμμές αναμένεται να έχουν καλές επιδόσεις, τηρουμένων των αναλογιών και τις δυσκολίες που παρουσίασαν τα θέματα σε ορισμένα μαθήματα. Το νομό μας δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα. Όλα πήγαν καλά, τόσο από τις ηλικιακές επιτροπές όσο και από την πλευρά των μαθητών, οι οποίοι ήταν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, προσπάθησαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις αυτών των εξετάσεων. Εμείς αυτό το που έχουμε να τους ευχηθούμε είναι τα αποτελέσματα που περιμένουν να δικαιώσουν τους σκόπους τους, να δικαιώσουν τις προσπάθειες αυτών και των οικογενειών τους και να πετύχουν αυτό που αυτοί θέλαν. Εξάλλου, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι παρατηρήθηκαν σε ορισμένους υποψηφίους κρίσεις άγχους, οι οποίες και δεν τους επέτρεψαν τελικά να διαγωνιστούν. Πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά, τονίζει ο Διευθυντής Εκπαίδευσης. Έκτακτα περιστατικά, πολύ ελάχιστα μας συνέβησαν. Τα παιδιά σε αυτή τη διαδικασία έχουν πάρα πολύ άγχος, όπως ξέρετε, και το οποίο μεταφέρεται και σε αυτούς και στις οικογένειές τους. Είχαμε μεμονωμένα κρούσματα αυτών που τώρα τελευταία λέμε κρίσης πανικού, αλλά δεν υπερεύεσαν τον αριθμό των 5 σε όλη τη διαδικασία των εξετάσεων και τα αντιμετωπίσαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.